Καλησπέρα, καλησπέρα. Λάμπη. Εγώ σας ακούω, ναι. Ωραία, ωραία. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λέω, ανέφερα και το πρόγραμμα και των Ακαδημιών, όπως κάνουμε πάντα κάθε Παρασκευή εδώ στην ώρα για μπλε, για να ξέρει ο κόσμος το τι γίνεται και με τις Ακαδημίες. Και βλέπω ότι έχεις πολύ έργο. Έχεις αύριο με τον Παβοχαϊκό στη Μίκρα. Έχεις με το μάτς των Εφήβων την Κυριακή. Έχεις το μάτς των Εφήβων την Τρίτη. Γερός να είσαι ως παίκτης προπονητής. Και άλλο μάτς, τρίτο μάτς των Εφήβων και Παρασκευή φεύγουμε για Αθήνα. Α, έχεις και το Μακεδονικό εδώ και μετά πας για... με Εθνικό Πειραιώς. Ναι, σωστά. Σερί. Sorry. Πώς λέμε τρίτη-πέμπτη μακαρόνια, εσύ κάθε δύο μέρες παίζεις βόλεϊ. ή προπονείς. Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. Ναι, ναι, ναι. Έλεγα νωρίτερα, όταν και σου έδωσα την καλησπέρα, αλλά δεν ήσουν στον αέρα, προφανώς έπεσε η γραμμή, ότι αύριο τέτοια ώρα που είναι 19:52, 8 παρα 10 δηλαδή, όπως λέει το ρολόι μου, θέλω να μπείτε μέσα στο γήπεδο και να μην πέφτει καρφίτσα. Και φαντάζομαι το θες και εσύ πολύ περισσότερο από όλους μας. Σίγουρα είναι κάτι που μας έχει λείψει πάρα πολύ. Το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας. Και περιμένουμε πώς και πώς, διότι αύριο δεν υπάρχουν άλλα μάτς. Την προηγούμενη φορά ήμασταν άτυχοι γιατί προηγήθηκε το ποδόσφαιρο, στη συνέχεια ήταν το μπάσκετ. Δεν μπορούσε ο κόσμος εύκολα να μετακινηθεί παντού και στα τρία τα γήπεδα. Οπότε αύριο θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε τη μεγαλύτερη προσέλευση και θα θυμίσει καλές εποχές η Μίκρα. Κάτι που το περιμένουμε με προσμονή και θέλουμε και εμείς να ζήσουμε αυτήν την ατμόσφαιρα ξανά και αν μπορέσουμε να ανταμείψουμε τον κόσμο με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σας έχει λείψει η γεμάτη Μίκρα, Λάμπη? Σίγουρα. Είπαμε την προηγούμενη φορά δεν είναι και πολύ καλή εικόνα. Ήταν άδεια η Μίκρα. Φυσιολογικά καταλαβαίνουμε τους φιλάθλους, αλλά νομίζω ότι στα δύο προηγούμενα μάτς με Αλεξανδρούπολη και με Σύρο ήταν καλύτερη προσέλευση. Ήταν καλά, ναι. Ήταν καλά. Και πιστεύω τώρα, επειδή ο κόσμος και βλέπει την καλή πορεία που έχουμε, δείξαμε κάποια πράγματα, αναρχηθήκαμε σε ψηλές θέσεις, θα εκμεταλλευτεί ότι είναι μόνο το βόλεϊ αύριο και πιστεύω θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό το τέταρτη θέση τώρα τι σου λέει? Εντάξει, δεν μου λέει και πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι κοντά οι ομάδες γενικά. Δείχνει όμως και μια δυναμική, γιατί εμείς ξεπεράσαμε σοβαρούς τραυματισμούς, όπως το Εφρεμίδη το διάστημα στην αρχή, ο Κώστας ο Προύσαλης μετά που είχε το πρόγραμμα το χέρι του, μετά στη συνέχεια μεγάλη τυχαία με τον Χρήστο τον Γιώση, δηλαδή πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και παρόλα αυτά καταφέραμε, κάναμε τις νίκες που χρειαζόταν, καλύψαμε κάπου όσο μπορούσαμε τα κενά, με πολύ μικρές απώλειες τέλος πάντων. Και νομίζω ότι δείχνει η ομάδα ότι μπορεί να μην είμαστε η σούπερ ομάδα, αλλά είναι δυνατή και παλεύει όλα τα μάτς. Είναι μια καλή ομάδα της κατηγορίας που την περιμέναμε από το καλοκαίρι με τις μεταγραφικές ενισχύσεις, με την ενίσχυση στις μεταγραφές που έγινε και το συζητήσαμε και μαζί πριν από καιρό και τότε που κάναμε την εκπομπή για την οικονομική ενίσχυση της ομάδος που ήσουν εδώ με τον παίχτη σου και συναθλητή σου και ίδια θέση, έτσι, τον Αντώνη τον Μπουράκη, ακόμα ένα λίμπερο. Με το οποίο τώρα, μια και το αναφέρω, έχετε πάρα πολύ καλή συνεργασία, γιατί βλέπουμε σε αρκετά παιχνίδια, Λάμπη, να μοιράζεστε τη θέση και νομίζω και σένα σου κάνει καλό και ο Μπουράκης παίρνει εμπειρίες και βοηθιέται και η ομάδα πάνω απ' όλα. Πράγματι, φέτος ο Αντώνης είναι πιο ωρίμος, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εγώ τον έχω ζήσει πάρα πολύ καλά και από πέρσι που ήμασταν μαζί, που τον είχα και σαν παίχτη όπως και φέτος. Κάποια στιγμή όταν εγώ θα χάσω λίγο τη φρεσκάδα μπορεί να μπει μέσα ο Αντώνης και ο ένας βοηθάει τον άλλο να πληρώνει και βοηθάει αυτό και την ομάδα. Μπαίνει μέσα ενθουσιασμός, μπαίνει φρεσκάδα. Δεν είμαστε και παίχτες 20χρονοι να μπορούμε να είμαστε πάντα σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι. Υπάρχει ένα κράμα έμπειρων αθλητών και νεαρών και νομίζω μέχρι τώρα υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία. Φαίνεται αυτό από την πόρτα και στα αποτελέσματα. Αλλά εμείς θέλουμε να παίζουμε και καλό βόλεϊ και να είμαστε δύσκολος αντίπαλος, να μην μπορεί να μας κερδίσει εύκολα κάποιος. Θέλουμε να παίζουμε, να προσπαθούμε πάρα πολύ. Γιατί νομίζω είναι πιο ωραίο το βόλεϊ έτσι όταν βλέπουμε τους αθλητές να προσπαθούν σε κάθε πόντο, σε κάθε φάση, να μην αφήνουν την μπάλα να πέσει κάτω. Και ελπίζω αύριο και με τη βοήθεια του κόσμου να δούμε έτσι ωραίες φάσεις. Και να μπορέσουμε να πάρουμε τους τρεις πόντους που τους θέλουμε πάρα πολύ. Τι παιχνίδι περιμένεις αύριο? Ο Παβοχαϊκός είναι
Νομίζω η δυσάρεστη έκπληξη μέχρι στιγμή του πρωταθλήματος. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πήγε να ανέβει, τώρα έχασε πάλι από το Αιγίνιο. Είχε ενισχυθεί και αυτός, δεν το περιμέναμε τόσο κάτω τώρα στην πρώτη-τελευταία θέση της βαθμολογίας. Κακά τα ψέματα. Έχετε δει και κάποια πράγματα, είχατε και βίντεο πριν από λίγο. Πώς το περιμένεις αυτό το μάτς? Πράγματι είναι ανετική έκπληξη του πρωταθλήματος. Είναι πλασματική πιστεύω η θέση. Δεν είναι για τόσο κάτω. Δεν έχει κακές μονάδες. Mm-hmm. Απλά ίσως είχαν και αυτές τις ατυχίες τους. Δεν τους βγήκαν κάποια πράγματα. Και είναι τόσο χαμηλά. Πάντως να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι εύκολο μάτς. Δεν πρέπει να τους υποτιμήσουμε και φυσικά δεν θα το κάνουμε εμείς. Ξέρουμε ότι έχει καλές μονάδες. Και είναι ζήτημα να πλασαριστεί πιο πάνω. Εμείς θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία, τέλος πάντων, ότι είναι αυτή τη στιγμή εκεί που είναι. Παίζουμε στο γήπεδό μας, έχουμε πολύ καλή ψυχολογία και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το καλύτερο δυνατόν. Και στο ευχόμαστε και σε όλα τα παιδιά και εύχομαι πραγματικά να το απολαύσετε, γιατί σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, όπως και τους συμπαίκτες σου, αρκετούς συμπαίκτες σου, ο Κώστας ο Προύσαλης και τα υπόλοιπα παιδιά. Ξέρω πόσο, και αυτό θέλω να το ακούσει για ακόμη μια φορά ο κόσμος, πόσο μεταμορφωμένοι είστε όταν παίζετε σε γεμάτο γήπεδο. Εγώ το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές. Το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές με σένα χρόνια ολόκληρα και όχι μόνο. Και γυαλίζει το μάτι σας. Όταν μπαίνετε μέσα και βλέπετε γεμάτο γήπεδο, τρελαίνεστε. Τρελαίνεστε και αυτό θέλω να το πάθετε και αύριο. Γιατί θα μας βγει σε καλό στο τέλος, είναι σίγουρο. Κοίταξε, είναι λίγοι αθλητές που να μην θέλουν να παίξουν με γεμάτο γήπεδο. Δηλαδή σου δίνει έξτρα δύναμη, σου δίνει εκεί που πάνε να πέσεις, προσπαθείς περισσότερο. Θα κάνεις μια υπερπροσπάθεια σε μια φάση, σε βοηθάει πάρα πολύ. Εξάλλου ο κόσμος του Ηρακλή ξέρει και πολύ βολέι. Αυτό τώρα μου το πήρες από το στόμα. Δεν είναι όλα τα γήπεδα έτσι. Δεν είναι. Το γήπεδο του Ηρακλή όταν γεμίζει με τέτοιο παλμό που ξέρει να πανηγυρίσει και την άμυνα, ξέρει να πανηγυρίσει και τη σωστή πάσα, ξέρει να πανηγυρίσει και τον πρώτο χρόνο. Ξέρει βόλεϊ, αυτό που είπες, Λάμπη. Ξέρει πολύ βόλεϊ. Βοηθάει πάρα πολύ γιατί καταρχήν υπάρχει παλμός, υπάρχουν συστήματα. Ξέρει πότε θα ανεβάσει, πότε θα γιουχάρει. Έτσι. Σε κόσμια πλαίσια. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τη δικιά μας την ομάδα και ταυτόχρονα ίσως επηρεάζει και αρνητικά τις άλλες ομάδες. 100%. Γι' αυτό ανεπομονούμε πάρα πολύ για αύριο. Το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας. Τώρα ήμουνα με τον Byron Ferguson και αυτό λέγαμε ότι το θέλει πάρα πολύ. Με το που του είπαμε ότι θα γεμίσει το γήπεδο, αυτό είναι, λέει, πάρα πολύ καλό. Το έζησε σαν αντίπαλος και να το ζήσει τώρα αυτό τη γεμάτη Νίκρα και σαν από τη δικιά μας τη μεριά. Βέβαια. Του γηπεδούχου. Να πάρει τα πάνω του λίγο κι αυτός. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ ο κόσμος. Και πιστεύω να γίνει και ωραίο μάτς, θα γίνουν ωραίες φάσεις, να το χαριστεί και ο κόσμος. Είναι και ώρα Champions League, να θυμηθούμε τα παλιά λίγο. Ναι, αυτό μας αρέσει και πιο πολύ. Προσωπικά εμένα μου αρέσει να παίζω πιο αργά. Ελπίζω τώρα, δεν ξέρω, κάποιοι μπορούν να μην τους βολέψει. Ναι. Ελπίζω όμως να τους περισσότερους να βολέψει και να έρθουν και να γεννήσουν τη Μίκρα. Πες μου και για τα παλικαράκια σου, τους εφήβους που πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, φτού να μην τους ματιάξουμε. Και είστε τώρα στην κρίσιμη φάση που θα αναδείξει και τις ομάδες που θα πάνε στο Final Four. Ως προπονητή, ναι, σε ρωτάω πλέον, έτσι. Είναι τυχερός ανταρχήν που έχω πάλι έτσι πολύ καλά παιδιά σε συνέχεια με πέρσι. Να θυμίσω ότι πέρσι πήγαμε στο Final Four στην τελική φάση και για λίγο δεν κατάφερα το πρωτάθλημα. Υπάρχει μια συνέχεια. Φυσικά, εντάξει, έχει πολύ μεγάλη παράδοση ο Ηρακλής στις αυτές τις ηλικίες. Και εγώ είμαι τυχερός και χαρούμενος που συνεργάζομαι με παιδιά τα Λαντούχα. Στην πρώτη φάση κάναμε το 8 στα 8. Και τώρα, όπως είπες, έχουμε μια δύσκολη κλήρωση. Ναι. Με τις ομάδες που είναι θεωρητικά οι πιο δυνατές μαζί μας. Παίζουμε στην έδρα τους και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες, είμαστε καλύτερη ομάδα. Και έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε τις νίκες που χρειάζεται, που θα μας οδηγήσουν στο Final Four και όσο το δυνατόν με καλύτερη θέση. Ναι. Το ευχόμαστε και εκεί. Καλή επιτυχία και στην προπονητική σου πορεία μαζί με τους εφήβους του Ηρακλή. Και εκεί κούπες θέλουμε, να ξέρεις, αχόρταγοι είμαστε, δεν χορταίνουμε. Ο στόχος είναι αυτός. Έτσι κι αλλιώς. Αυτός είναι. Ο στόχος είναι αυτός. Δεν κρυβόμαστε. Ο στόχος από την αρχή είναι αυτό. Έχει γίνει κάποιες κινήσεις, είτε με τα παιδιά που μείναν, είτε με κάποια παιδιά που ήρθαν. Και ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Απλά θέλει χαμηλά το κεφάλι, δουλειά και να πάμε βήμα-βήμα. Έτσι ακριβώς. Εύχομαι να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ αύριο. Και με γεμάτο γήπεδο είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη αυτό. Καλή επιτυχία. Μακάρι. Με την νίκη. Να είσαι καλά, Λάμπη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γιώργο.
Καλό βράδυ, καλό βράδυ.